Να συνεχίσουμε. Από τα ΓΑΚ νομού Λακωνίας, ο Μιχάλης Οσόβολος, αρχαιονόμος των Γενικών Αρχείων του Κράτους νομού Λακωνίας, θα μας μιλήσει για το μετάξι στη Λακωνία και για την έκθεση με σπάνια χειρόγραφα από το μετάξι που φιλοξενείται στο χώρο μας πίσω. Μιχάλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Όλους τους διοργανωτές του φεστιβάλ Σπάρτη Παγκόσμια Πόλη. Είμαι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Είμαι ο Μιχάλης Οσόβολος, αρχαιονόμος αυτή την υπηρεσία. Η Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους εδρεύει στη Σπάρτη. Έχει δύο βασικές υποχρεώσεις. Η πρώτη υποχρέωση είναι να διασώζει αρχεία από την Λακωνία, από πόλεις και χωριά της Λακωνίας. Τεκμήρια, αυτά τα αρχεία είναι τεκμήρια της λακωνικής κοινωνίας και των Λακώνων, και η δεύτερη υποχρέωσή της είναι τα αρχεία αυτά να τα καθιστά προσιτά στο κοινό. Το τελευταίο χρόνο έχει γίνει μια έκθεση για το μετάξι, έχουν δημιουργηθεί κάποια ταμπλό από την υπηρεσία μου προκειμένου να τρέξουν σε όλα τα σχολεία του νομού για να γνωρίσουν τα παιδιά το μεγάλο ρόλο που διαδραμάτισε το μετάξι στη λακωνική κοινωνία από το 13ο αιώνα μέχρι περίπου το 1950. Η έκθεση διαρθρώνεται σε 5 ενότητες. Η πρώτη αφορά στην ενδυμασία του μεταξιού. Εκτίθεται σπάνια χειρόγραφα από δικαστικά αρχεία, συμβολιογραφικά αρχεία, αρχεία περί ηγητών. Κάθε Λάκαινα είχε στο σπίτι της ένα κουτί από μεταξόσπορο για πολλούς αιώνες. Το κουτί ήταν κατασκευασμένο από κασίτερο και από έλατο, και έβγαζε στο παραγόνι του σπιτιού αυτό το κουτάκι που μέσα είχε το μεταξόσπορο, όπως είπα, και από εκεί έβγαινε ένα σκουλίκι, ο μεταξοσκόλικας, ο περίφημος μεταξοσκόλικας, ο οποίος από τους μεταξογόνους αδένες του έβγαζε το περίφημο κουκούλι, και το λακωνικό κουκούλι μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό γιατί είχε ένα υποκίτρινο χρώμα που έβγαζε την περίφημη λακωνική μέταξα. Η δεύτερη ενότητα της έκθεσης αφορά στο εμπόριο του μεταξιού. Από το 17ο αιώνα το μετάξι του Μιστρά και της Λακωνίας γενικότερα, κυρίως της κεντρικής και της βόρειας Λακεδαίμονας, εξάγονταν στην την Ισία, στις χώρες της Ευρώπης. Από το 18ο αιώνα εξάγονταν. Φανταστείτε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το αγροτικό προϊόν που παράγονταν εδώ. Η τρίτη ενότητα αφορά στην επεξεργασία του μεταξιού. Το 1837 ιδρύθηκε στη Σπάρτη, στο τότε νεοσύστατο ελληνικό κράτος, το νεοδρυθέν νεοελληνικό κράτος, ιδρύθηκε το πρώτο μεταξουργείο στην Ελλάδα από το μεγαλέμπορο της Αγκώνας, Κωνσταντίνο Δουρούτη. Η επόμενη ενότητα, συγγνώμη να πω και λίγα ακόμα για τα μεταξουργεία, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο. Τον 20ο αιώνα στη Σπάρτη τα μεταξουργεία έφτασαν τα 11. Φανταστείτε λοιπόν ότι διασφαλίζονταν όλες τις προϋποθέσεις για να έχουμε τέτοια παραγωγή μεταξιού και οι μουριές έφταναν τις 200.000. Οι καταγραφές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους δείχνουν ότι οι μουριές σε πολλά χωριά της Βόρειας Λακεδαίμονας και της Κεντρικής ήταν πολύ περισσότερες από τις ελιές. Και μια τελευταία ενότητα είναι το μετάξι, η παρουσία του μεταξιού στα ενδύματα. Όλοι οι περιηγητές που πέρασαν από εδώ το 18ο και το 19ο αιώνα μας δείχνουν τις Λάκαινες να φορούν μεταξωτά ζωνάρια τα οποία ήφαιναν στους αργαλιούς τους, και επίσης τα μεταξωτά κοντογούνια, ακόμα και μεταξωτές φουστανέλες. Αυτά είχα να πω περισσότερα στην έκθεση και περισσότερα βέβαια στα αναγνωστήριά μας, στην υπηρεσία μας, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.